Λοιπόν, μπαίνουμε προς το τέλος σιγά-σιγά. Το λέω για να μην παρακουβαλόμαστε, γιατί είναι 12. Έχουμε πολύ, ναι, ευχαριστούμε πολύ την άλλη σας που ήταν μέσα στον χρόνο, όπως θα είναι και ο Γιώργος. Θα πάμε στην ταμένα μου. Με πορεία. Λοιπόν, καλησπέρα από μένα, θα είμαι σύντομος. Λίγο πιο... για την κάμερα. Ποιο τι. Sorry. Λίγο για να ξυπνήσουμε πρώτα. Και τώρα λίγο για να ακούγουμε ομαλά. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ θέλω να πω ένα μπράβο στις συντρόφους και στους συντρόφους του Κέιλα που κάνουν αυτή την εκδήλωση. Νομίζω είναι κάτι που βοηθάει. Και ακριβώς επειδή γίνεται χωρίς να αποθεώνουμε εκείνη την περίοδο και χωρίς να την υποτιμάμε κιόλας, γίνεται με ένα καλό τρόπο. Και να πω επίσης, Κώστα και οι υπόλοιποι συντρόφοι του Κέιλα, ότι ίσως θα ήταν καλό να γίνει και πιο αποκεντρωμένα και τοπικά, αν γίνεται, και να μην νιώθουμε την ανάγκη, γιατί όλοι νιώθουμε την ανάγκη να πούμε κάτι, ας πούμε, και να καθόμαστε από τις 8.30 μέχρι τις 12, και ίσως να γίνει και σε άλλες πόλεις και τα λοιπά. Νομίζω έχει να βάλει ένα λιθαράκι, ρε παιδί μου. Δεν θα κάνει και τη μεγάλη αλλαγή, αλλά έχει να βάλει ένα λιθαράκι. Να πω επίσης ότι νομίζω ότι πρέπει να γίνει επίσης και ένα δεύτερο ντοκιμαντέρ, το «Μη μου ξαναμιλάς για καλοκαίρια», που να είναι το 10 years after και να παίρνει συνέντευξη από τα ίδια άτομα που είχαν μιλήσει τότε και να δείχνει πού είναι τώρα αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, και τι κάνουν. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, όλοι οι άνθρωποι μείναν σε αυτό το πλευρά, σε αυτό το στρατόπεδο, αυτοί τουλάχιστον που μιλάνε σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Είναι ακόμα ενεργοί, έχουν, ας πούμε, καθένας και καθεμιά μια ωραία άποψη να πει στο σήμερα και έχει νόημα να προσπαθούμε να κρατάμε και την ιστορία, ας πούμε, να την καταγράφουμε με έναν τρόπο. Να μην τα λέμε έτσι μόνο σε μια συγκέντρωση αυτού που βρισκόμαστε εδώ, να υπάρχει και στο ίντερνετ, να υπάρχει και ένα βιβλίο, καλό να βγει, ας πούμε, τι είπατε, μια πολύ καλή ιδέα κλπ. Αυτό λοιπόν, αν το κάνουμε σύντροφοι και ο σύντροφος που είχαν κάνει το ντοκιμαντέρ, να βρεθούν άλλοι σύντροφοι να βάλουμε ρεφερέ λεφτά να το κάνουμε, ας πούμε. Εγώ δεν ξέρω από κάμερα, δεν θα το κάνω, δυστυχώς. Αλλά κάποιος θέλει να μου μάθει, ίσως να πω. Λοιπόν, εγώ θέλω να βάλω δύο πράγματα. Το ένα είναι τι πρέπει να κάνουμε σήμερα και τι μας λέτε 6-7 για αυτό και το πώς πρέπει να το κάνουμε. Σαν ερωτήματα κυρίως θα βάλω, γιατί δεν έχω φυσικά την απόλυτη απάντηση, έτσι. Αλλά πριν από αυτό να πω στο τρίφο του Ζάχο, γιατί ήμουν στο Παμάκι, ήμουν φοιτητή σε αυτό το απέσιο δεξιό πανεπιστήμιο που έκανε τον Παπαμιμίκο. Όλοι ξέρετε ποιο είναι, ας πούμε, θα το δούμε σε λίγο στην ΕΠΟ, στον Πάο κτλ. Ήταν γραμματέα του κόμματο τη Λουδού. Έκανε τον επόμενο γραμματέα, ναι, τον Βασίλη Γεωργιάδη. Ένα κατάμαυρο πανεπιστήμιο, ας πούμε. Αλλά υπήρχαν σε το πανεπιστήμιο 2-3 παρές, 10 Ιακίτες, 5 αρενίτες, ένας σουσουπού, ένας πρωτοβουλία, ένας αναρχικός, δύο αυτόνομοι, μία κουέμουλου, οι οποίοι, και δεν θέλω να το βάλω, ας πούμε, επειδή εγώ ήμουν στα ΕΑΚ τότε, ότι παίξαμε εμείς και να βοηθήσουμε τα γένια μας, αλλά παίξαμε ένα ρόλο λίγο εμείς, να πυροδοτήσουμε και να φτιάξουμε μια πρωτοβουλία φοιτητών ΠΑΜΑΚ, που ήταν όλοι αυτοί που προανέφερα στην Εναρχία, στην Αριστερά και στην Αυτονομία, δηλαδή εργαζομένοι, συν πάρα πολύ ανένταχτοι. Και αυτό είναι το σημαντικό, και αυτό ήταν που πυροδότησε μια κατάσταση. Και ενώ είχαμε ξεκινήσει με όραμα, ας πούμε, ότι θα καταφέρουμε από αυτό το τεράστιο κίνημα που γίνεται παντού, να κάνουμε μια γενική συνέλευση. Γιατί δεν κάναμε καν γενικές συνελεύσεις. Και αυτό είχαμε βάλει σαν πρώτο στόχο. Και πράγματι, επειδή το πετύχαμε τον πρώτο στόχο, να κάνουμε γενική συνέλευση μαζεύοντα τις υπογραφές, γιατί θα έπρεπε αυτοδυναμία κλπ. Όταν την κερδίσαμε κιόλας, η όρεξη άνοιξε. Γιατί όταν πετυχαίνεις ένα στόχο και ένα όνειρό σου, ας πούμε, πας για το επόμενο, είπαμε όχι μόνο θα την πάρουμε τη συνέλευση, θα κάνουμε και κατάληψη, θα σταματήσουμε νόμο, θα αλλάξουμε τις ζωές μας κτλ. Εγώ τότε λοιπόν ήμουνα στα ΕΑΚ, ήμουνα και στο μέτωπο της πρωτοβουλίας του ΠΑΜΑΚ και ήμουνα ανένταχτος, δεν είμαστε κάποια οργάνωση οργανωμένος, όπως και είμαι και σήμερα. Και περνάω λίγο γρήγορα στο τι πρέπει να κάνουμε σήμερα. Δεν έχω μια ξεκάθαρη απάντηση. Σας μεταφέρω λίγο τον προβληματισμό με τη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, η σημαντικότερη απόφαση που για το δικό μου το μυαλό, ας πούμε, έχω ξεχωρίσει κάπως, ήταν καταρχήν το σωματείο του καθενός. Όποιος έχει την τύχη, ας πούμε, και μας έχει καταντήσει να δουλεύει κάπου, αν έχει και τη δεύτερη τύχη να υπάρχει ένα σωματείο, και αν έχει τα κότσια να το φτιάξει, μπορεί να δώσει κάποιους ανθρώπους μέσα από το σωματείο για να πετύχει, έτσι. Ένα άλλο που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη για αυτούς που δεν δουλεύουν, που δουλεύουν μέσα στην επισφάλεια, το δίκτυο ανέργων και επισφάλεια εργαζομένων, που δίνει μάχες, κερδίζει πράγματα κτλ. Υπήρχε και κατεδαφίστηκε κυριολεκτικά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ
που μετά έλεγε ότι δεν το έκανα εγώ. Ένα ρακούν μπήκε στην αστυνομία, ας πούμε, και διέταξε την κατεδάφιση κατάληψη. Την κατάληψη του φανατροφείου που ήμασταν μέσα και άτομα από την αριστερά, εγώ προσωπικά δεν ήμουν, και άτομα από την αρχή και την αυτονομία κλπ. Άρα ειδικά σου είναι καλός αγώνας. Ένα άλλο είναι ας πούμε, οι αντιφασιστικές ομάδες που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη που οργανώνουν μια μαχητική αυτοάμυνα στον δρόμο κτλ. Υπάρχει επίσης το κίνημα των σκουριών που επηρεάζει τη Θεσσαλονίκη φυσικά και οι επιπτώσεις του το αν αποτύχει αυτό το κίνημα ένα της δεξιότητας που θα επηρεάσει τη Θεσσαλονίκη είναι γι' αυτό ένα σημαντικό αγώνας. Σε αυτά μέχρι τώρα η γενιά μας, ας πούμε, δεν θα πω οι ακίτες μόνο, όλοι οι φοιτητάμπουρες, ας πούμε, και οι φοιτητάμπουρισες του 6-7 είναι λίγο μέσα από τους αγώνες. Αλλά υπάρχουν και άλλοι αγώνες οι οποίοι δεν είμαστε μέσα σύντροφοι και συντρόφισσες. Και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί πρέπει να απαντήσουμε στο τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Γιατί όλοι μεγαλώσαμε και δεν είμαστε πια φοιτητές να έχουμε άπειρο χρόνο να το δίνουμε όλο στο κίνημα, όλο το 24ωρο, ξέρω εγώ, και να κοιμηθούμε μετά από μια εβδομάδα. Άλλοι δουλεύουμε, άλλοι δεν δουλεύουμε. Ψάχνουμε δουλειές, έχουμε παιδιά. Δεν είναι ίδιος ο χρόνος και καλό είναι να κορυμάζουμε αυτό και το καταλαβαίνουμε αυτό και πρέπει να επιλέξουμε τι θα κάνουμε και να το κάνουμε όλοι ενωμένοι, αν γίνεται, και να έχει αποτελέσματα. Εκεί που ας πούμε νομίζω λείπαμε ήταν από τον αγώνα της Βιομέ, λίγο ο δικός μας χώρος, με ελάχιστες εξαιρέσεις φυσικά. Έτσι, γενικά από αυτό το χώρο, ας πούμε, κυρίως της αριστεράς, το πω έτσι. Ωραία. Η μάχη ενάντια στην ειδικοποίηση του νερού, στη Θεσσαλονίκη κάπως κινείται, στην Αθήνα πρέπει να κινηθεί, παιδιά. Είναι μια μάχη που μπορεί να κερδιθεί, θα βγάλει τον κόσμο στον δρόμο και πρέπει να γίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Καθώς και να το πω και αυτό, ας πούμε, γιατί τώρα τελευταία είμαι, με βγάλανε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μπροστά και είμαι πρόεδρος σε ένα συνεταιρισμό που λέγεται Bioscope, που είναι ουσιαστικά ένα συνεταιριστικό σούπερ μάρκετ. Μαζεύτηκαμε 430 άνθρωποι, βάλαμε μια συνεταιριστική μερίδα και όχι μετοχή 150 ευρώ καθένα, για να τρώμε, ας πούμε, υγιεινά, να τρώμε από προϊόντα που δεν βλάζουν το περιβάλλον και τον άνθρωπο, που σέβονται τα εργασιακά δικαιώματα κτλ. Δεν λέω ότι είναι κάτι παραστατικό, πολύ κριτική ευπρόσδεκτη σε αυτό το πράγμα, αλλά να δούμε, ας πούμε, γιατί να σοβαρούμε και ένα τέτοιο εγχείρημα. Στο πώς θα το κάνουμε τώρα. Βάζω το ερώτημα, δηλαδή πρέπει να διαλέξουμε. Και κλείνω με αυτό. Είναι ότι είμαστε, ρε παιδί μου, λίγο χωρισμένοι. Είμαστε χοντρικά. Κάποιοι στη ΛΑΕ, κάποιοι στην Ανταρσία, κάποιοι πρώην ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ψάχνονται, ΔΥΡΙΖΑ κτλ. Κάποιοι ακόμα, ξέρω εγώ παραπέρα, οι υπόλοιποι ξυπνοδοτικοί αριστερά, αρχή, αυτονομία, αντιεξουσία. Πρέπει να βρούμε. Και θα πει μην ανοίξει μια σπίτι εδώ. Γιατί, α ανοίξει τοπικά, είπαμε, όχι τώρα, θα το κάνει η ώρα, αλλά. Ξαναγίνει η κουβέντα. Πρέπει νομίζω να βρούμε πέρα το τι πρέπει να κάνουμε, τι μας αναλογεί και πώς το κάνουμε, ποια σχήματα είναι αυτά. Πρέπει να αρχίσουμε να ζητάμε, ας πούμε, πώς θα οργανωθούμε, πού θα οργανωθούμε και τι θα κάνουμε. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λίγο κόψαμε λίγο βία το Γιώργο και είναι συγκινητικό το γεγονός ότι μόλις τέλειωσε τη δουλειά του πήρε το αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη για να έρθει στην αρχή μας. Και επειδή έτσι το ξέρουμε και από μικρό, θέλω να σα πω ότι από 18 χρόνια που το ξέρω, του είχε το προσωπικό ο Γιώργος ο Ενωτικός. Όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι τυχαίο. Να καλέσουμε τον σύντροφο, τον μαέστρο, που θα είναι και η τελευταία τοποθέτηση. Θα κάνουμε ένα αποχαιρετισμό από το πάνελ και θα φύγουμε στην τεταμένη για το γύρο.